Τα λαϊκά νοικοκυριά βιώνουν συνεχεί ανατιμήσει στην ενέργεια, τα καύσιμα, σε είδη πρώτη ανάγκη και διατροφή. Πρόκειται για αποτέλεσμα τη στρατηγική απελευθέρωση ενέργεια, τη πράσινη μετάβαση των πράσινων φόρων που γιγαντώνονται από τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, τι κυρώσει στη Ρωσία και τα αντίμετρα. Οι προειδοποιήσει για τον επικείμενο δύσκολο χειμώνα συνοδεύονται με μέτρα κοροϊδία για το λαό, που εξανεμίζονται από την ακρίβεια, τον τεράστιο πληθωρισμό. Την ίδια στιγμή, οι αστικέ κυβερνήσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση Πρημοδοτούν του μεγάλου ενεργειακού και άλλου ομίλου από τη βαριά φορολόγηση του λαού, το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα, θωρακίζοντά του για το ενδεχόμενο τη νέα κρίση. Προετοιμάζουν εξοπλιστικά προγράμματα μαμούθ που πληρώνουν οι λαοί στα πλαίσια τη ευρωατλαντική αντιπαράθεση με τη Ρωσία και την Κίνα. Ο εργαζόμενο λαό να κλιμακώσει την πάλι ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Να απαιτήσει κατάργηση των άδικων φόρων στα καύσιμα, την ενέργεια, στα είδη λαϊκή κατανάλωση. Να διεκδικήσει συλλογικέ συμβάσει εργασία με αξίσει στη βάση των σύγχρονων αναγκών τη σχεδιασμένη αξιοποίηση όλων των εγχώριων πηγών ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου του λιγνίτη, με κατάργηση των απαράδεκτων ευρωενωσιακών όρων και τελών.